Πρόσωπα που στήριξαν την υποψηφιότητα Κασελάκη και έπαιξαν κομβικό ρόλο στην επικράτησή του στελεχώνουν την ομάδα των νέων τομέαρχων του ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Νίκο Παπά, τη Ρένα Δούρου και τον Βαγγέλη Αποστολάκη να αναλαμβάνουν αντίστοιχα του νευραλγικού τομεί των οικονομικών, των εξωτερικών και τη άμυνα. Η έκπληξη πάντω ήρθε από την αξιοποίηση ω τομέαρχών του Κώστα Μπάρκα στον τομέα προστασία του πολίτη και τη Κατερίνα Νοτοπούλου στον τομέα πρόνοια και κοινωνική συνοχή. Η πρώτη επιλογή αποτελεί έκπληξη καθώς ο βουλευτής της Πρωτείας είχε ταχθεί χειρά από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Εύσης Αξιόγλου ενώ ψήφισε λευκό την περασμένη εβδομάδα, όπω και η Κατέρινα Νοτοπούλου, στην πρόταση Κασελάκη για το Προεδρείο Κοινοβουλευτική Ομάδα, που περιλάμβανε τον Παύλο Πολάκη ω συντονιστή των Τομεαρχών και τον Γιώργο Τσίπρα ω διευθυντή τη Κοινοβουλευτική Ομάδα. Χρήσιμου ρόλου αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων η Έλενα Ακρίτα ω αναπληρώτρια στα δικαιώματα και την ισότητα, η Αθηνά Λινού ω τομεάρχη παιδεία και η Ράνια Θρασιά ω αναπληρωτή τομεάρχη. Η ανακοίνωση των τομεαρχών πάντω έγινε στον απόϊχο τη βόμβα που έριξε από νωρί το πρωί ο Στέφανο Κασελάκη. Ο οποίο με ανάρτησή του έστειλε τελεσίγραφο έξωση από τα ψηφοδέλτια σε όποιον, όπω ανέφερε, υπονομεύσει την ενότητα τη κοινοβουλευτική ομάδα. Δείχνοντα ω αποδέκτε βουλευτέ που ψήφισαν λευκό για τον Παύλο Πολάκη την περασμένη εβδομάδα ή αρνήθηκαν θέσει ευθύνη. Ο Παύλο Πολάκη επικρότησε άμεσα την προειδοποίηση Κασελάκη. Αυτό απλά και ξεκάθαρα. Το τελεσίγραφο Κασελάκη απορρίπτουν στελέχη τη Ομπρέλα. Η Ανέτα Καβαδία ανάρτησε ιστορική φράση του Λουδοβίκου του 14ου, γνωστού και ω βασιλιά Ήλου, και υπενθύμησε πω το καταστατικό άλλα λέει για τα ψηφοδέλτια. Το κράτο είμαι εγώ. Το κόμμα πάντω έχει όργανα θέσει καταστατικό. Καταργήθηκαν μήπω και δεν το ξέρουμε. Την ίδια ώρα εντείνεται η δημόσια συζήτηση για το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Με τον πάνω Σκουρλέτη να επιτίθεται στον Χρήστο Σπίριτζη για τα περικοινή καθόδου με το Πασόκ. Ο κ. Σπίριτζη, ξέρετε, ήταν υπεύθυνο για να οργανώσει την αυτοδιοικητική δουλειά. Ε, και παρέδωσε λευκή κόλλα. Και παρετήθηκε ε, λίγε μέρε πριν. Χρειάστηκε ένα και πλέον χρόνο καθυστερήσεων με ευθύνη των μελών τη Ομπρέλα για να εφαρμοστεί η απόφαση του συνεδρίου για συγκρότηση δικτύου αυτοδιοίκηση. Ο καιρό τη ανοχή, τη προσωπική στοχοποίησή μου και των ευρύτερων στοχοποιήσεών μα τελείωσε. Για τα περιπονόμευση ξέρουν όλοι οι σύντροφοι πάνω και δεν ξεχνούν. Στο Όπεν, η Πετυπέρκα δεν έριξε ευθύνη στον νέο πρόεδρο για το εκλογικό αποτέλεσμα. Έσταξε όμω δηλητήριο για τη Θεοδόρα Τζάκρη και την πολιτική κατεύθυνση του κόμματο. Η κυρία Τζάκρη μα είπε ότι θα μα πάρει τα κεφάλια. Η mm. κυρία Τζάκρη έχει έρθει στο κόμμα μα από ένα άλλο κόμμα την καλοδεχτήκαμε και πολύ καλά κάναμε. Ο στρατηγικό μα στόχο είναι ο σοσιαλισμό με ελευθερία και δημοκρατία. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα. Και, και... για αν θέλουμε, ε, ε, ε αν κάποιο ήθελε ένα άλλο κεντρό κόμμα, μπορούσε να κάνει ένα δικό του άλλο κεντρό κόμμα. Και όλα αυτά την ώρα που ο Ναυράκος Αποστολάκης επιχείρησε σήμερα διόρθωση πορείας, εξηγώντα πω τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ στο δεύτερο γύρο στηρίζει μόνο προοδευτικού υποψήφιους και όχι τους γαλάζιους αντάρτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τα προοδευτικά ψηφοδέλτια και μέχρι εκεί δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Αυτή, αυτή είναι η γραμμή.